Πριν λίγες μέρες, αγαπητοί μου φίλοι στα θέα τα περάσματα, πριν λίγες μέρες μου έστειλε κάποιος ένα email, το οποίο είχε ως τίτλο, αν θυμάμαι καλά, «Το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας». Και εκεί είχε διάφορες λέξεις ελληνικές και έλεγε τι σημαίνουν, την ετυμολογία τους, από πού ξεκινάει αυτή η λέξη, άλλες λέξεις που βγαίνουν από αυτές. Και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση πόσα πράγματα αγνώ, που όμως έχουν πολύ ωραίο νόημα στην καθημερινή μας ζωή, και πόσες λέξεις αρχαίες λέμε χωρίς να ξέρουμε ότι στην πραγματικότητα την αρχαία ελληνική γλώσσα την έχουμε στην καθημερινή μας ζωή, ακόμα και στα νέα ελληνικά που μιλάμε συμπλέκεται και υπάρχει μια ενότητα. Λέμε λόγια αρχαία χωρίς να το καταλάβουμε, ας πούμε αυτό που λέμε το φέρε υπίν, απαρέμφατο ας πούμε, ή προσιλώνω, ενώ δεν λέμε ύλος, δηλαδή το καρφί, η ύλη, πληθυντικός, λέμε προσήλωσε, με καθήλωσε, με το βλέμμα του λέμε, με καθήλωσε, δηλαδή με κάρφωσε με τα μάτια του και τι άλλο, ξήλωσε θα πει έβγαλε τα καρφιά. Χρησιμοποιούμε λέξεις αρχαίες χωρίς να το καταλαβαίνουμε, ακόμα και στη σημερινή εποχή, τη μοντέρνα που μιλάμε, έτσι, νέα ελληνικά και τα σύγχρονα και τα παιδιά που δεν ξέρουν τίποτα από αρχαία, στην πραγματικότητα χρησιμοποιούν αρχαία χωρίς να το καταλαβαίνουν. Η λέξη ας πούμε ωραίος. Ωραίος είναι αυτός που είναι κατάλληλος στην ώρα του, που έχει φτάσει η κατάλληλη ώρα για αυτόν. Ένας καρπός είναι ωραίος όταν είναι όριμος. Ένας άντρας, μια γυναίκα είναι ωραίος. Ωραία όταν είναι η ώρα του, η κατάλληλη στιγμή. Η τιμωρία είναι μια λέξη που θα πει η κατάλληλη τιμή, την κατάλληλη στιγμή. Τιμωρία θα πει η τιμή που αξίζει στη συγκεκριμένη αυτή ώρα. Και επειδή ας πούμε πρέπει κάποιον να τον μαλώσεις και αυτό θεωρείται ποινή, είναι όμως η τιμωρία. Για αυτό που έκανες, η τιμωρία σου για αυτή την πράξη αυτή τη στιγμή είναι να υποστείς ας πούμε αυτό. Η λέξη άγαλμα από το αγάλωμε, δηλαδή βλέπω κάτι και ευχαριστιέμαι. Άγαλμα είναι αυτό που βλέπουμε, το μάρμαρο, έτσι, το οποίο είναι σκαλισμένο, αλλά δεν το παρουσιάζει η ελληνική γλώσσα σαν κάτι το παγωμένο, το στατικό, το στεγνό, έτσι απλώς το βλέπεις και τίποτα άλλο, αλλά θέλει να πει ότι το βλέπεις και ευχαριστιέσαι που το βλέπεις. Νιώθεις αγαλίαση. Κοιτάξτε τώρα τι είπα. Έβαλα και άλλη μια λέξη μέσα στη λέξη άγαλμα. Έβαλα και τη λέξη ίαση. Ίαση θα πει θεραπεία. Βλέπεις δηλαδή το άγαλμα, ευχαριστιέσαι και θεραπεύεται και η ψυχή σου από αυτό το ωραίο που κοιτάς. Καλλιεργείσαι δηλαδή μέσα σου. Ενώ στα ξένα λέγεται νομίζω στάτους. Έλεγε και αντίστοιχες ξένες λέξεις. Δηλαδή κάτι που στέκεται απλώς. Στέκεται ακίνητο. Άνθρωπος, αυτός ο οποίος θρόσκει άνω θρόσκο, κατευθύνεται ψηλά, στρέφεται ψηλά και δεν κοιτά τη γη, ενώ στα ξένα λέμε homo sapiens, ο άνθρωπος ας πούμε της επιστήμης, της σοφίας, homo είναι από το χώμα και τονίζει τη σχέση μας με το χώμα, ενώ στα ελληνικά τονίζει τη σχέση του ανθρώπου με τον ουρανό, με την ανέλυξη, με την πρόοδό του, με την ύψωσή του. Ελευθερία. Η λέξη ελευθερία από το ρήμα, από το ελεύθυν λέει, που σημαίνει πηγαίνω όπου θέλω, όπου διαλέγω, και άλλα τέτοια πολλά. Μου άρεσε επίσης, δεν ξέρω αν το ξέρεις, ότι στα αγγλικά το kiss, που είναι το φιλό, kiss me, φίλησέ με, το φιλί, το kiss, ξεκινάει από ελληνικό ρήμα, από το κοινέο κοινό με ύψιλον, που θα πει και αυτό φιλό, και προς τα ακτική αορίστου κίσον. Και τι θα πει προς κοινό, πηγαίνω μπροστά και φιλάω. Γι' αυτό λέμε προσκυνώ με τις εικόνες, προσκυνώ την εικόνα, κάνω ένα βήμα μπροστά, σκύβω, χαμηλώνω και φιλώ, ασπάζω με την εικόνα. Και από αυτό το κίσον, προσκύνησε, προς τα ακτική αορίστου, πηγαίνει λέει στα αγγλικά το kiss, το φιλί. Δεν τα ήξερα όλα αυτά και πολλά άλλα. Υπάρχουν λέει πάρα πολλές λέξεις που χρησιμοποιούν οι ξένοι και στην πραγματικότητα είναι ελληνικές. Και κάποιοι έχουν αποσπάσματα από ομιλίες ξένων που όλες οι λέξεις είναι ελληνικές στη ρίζα τους και στην ετυμολογία τους.
και πώς, ας πούμε, έλεγε ότι η γλώσσα μας έχει και ποιητικότητα και πλαστικότητα και νόημα και φορτίζεται ενοιολογικά και συναισθηματικά αλλιώς, ότι έχουμε ξεχωριστή λέξη για κάθε συνέστημα, δεν λέμε τα ίδια πράγματα για κάθε στιγμή, ενώ στις ξένες γλώσσες δεν μπορεί να δώσεις αυτή την ποικιλία των βιωμάτων, των εμπειριών. Έχει αυτό το μεγαλείο. Τα θυμήθηκα όλα αυτά, άσχετο τώρα πώς από το ένα θα σε πάω στο άλλο, δεν ξέρω πώς θα το κάνω, αλλά ας πούμε καμιά φορά λέμε προσκυνούμε το σταυρό. Το σταυρό που μας πονάει τον προσκυνούμε, δηλαδή πάμε μπροστά, γονατίζουμε και τον ασπαζόμαστε. Εκεί το συνειδητοποίησα. Λέμε προσκυνώ το σταυρό, αφού με πονάει ο σταυρός, πώς τον φυλάω τη στιγμή που με πονάει. Αυτό ακριβώς είναι το διαφορετικό. Όταν είσαι κοντά στο Χριστό και αγαπάς τον Χριστό, τότε βλέπεις το σταυρό, και ενώ αυτός ο σταυρός σε πονάει πολύ, δεν τον αποστρέφεσαι, αλλά τον φυλάς. Πονάει ο σταυρός. Και είναι σχήμα οξύμορο και αντίθεση μεγάλη να φυλάς αυτό που σου προκαλεί δάκρυα, ας πούμε, που σου προκαλεί πόνο. Και αντί να το αποστρέφεσαι, θες να το αγκαλιάσεις. Βλέπεις στην εκκλησία, πας να σε καμιά γιορτή που είναι, που υψώνουμε τον Τίμιο Σταυρό, η ύψωση, η προσκύνηση, και θες να τον ασπαστείς. Και σου λέει ο άλλος, μα αυτό είναι το πόνος. Σταυρός θα πει πόνος. Και εσύ θες να ασπαστείς. Γιατί λες, δεν υπάρχει άλλη λύση. Η άλλη λύση είναι να αποχωριστώ και να θυμώσω, ας πούμε, και να νευριάσω και να πω τι δουλειά έχω εγώ με όλα αυτά. Και επαναστατώ και αντιδρώ. Και τι θα γίνει και τι θα αλλάξει. Άμα αφήσεις το σταυρό, θα τον φορτωθείς πλέον με μια άλλη διάσταση. Πάλι σταυρό θα σηκώσεις. Και αν φύγεις από κοντά του, δεν μπορεί να φύγεις. Σταυρό θα σηκώσεις, ό,τι και να κάνεις. Σταυρό θα σηκώσεις. Και μου είπες ότι, ας πούμε, όλοι οι άλλοι περνούν καλά και μόνο εσύ πονάς πολύ, και τι είναι αυτά που σε έχουν βρει και πέσαν όλα πάνω σου και τόσα μαζεμένα, και μια υγεία σου, το κορμί σου, η ψυχή σου, γιατροί και χάπια και εξετάσεις και νοσοκομεία και αιματολογικές και αξονικές και μαγνητικές και η δουλειά και τα λεφτά και η σχέση σου και τόσα προβλήματα. Και μου είπες ότι ζήλευες την άλλη φορά τους άλλους, ας πούμε, που είναι ευτυχισμένοι και είναι χαρούμενοι, και ότι δεν περνάνε οι άλλοι τόσα πολλά ως εσύ. Θυμάσαι που σε ρώτησα ποιους έχεις στο μυαλό σου για πολύ χαρούμενους, ας πούμε, και ευτυχισμένους. Ποιους σκέφτεσαι ότι είναι τόσο καλά και δεν περνάνε τίποτα, σαν εσένα που πονάς. Και μου λες, ένα για παράδειγμα, μου λες ο τάδε, η τάδε, όλα καλά τους πάνε. Και αυτούς εγώ τους ήξερα που μου έλεγες εσύ ότι περνάνε καλά. Και ήξερα καλύτερα, περισσότερα πράγματα από σένα, και σου είχα πει, δεν τους ξέρεις καλά. Έχουν και αυτοί πόνο μεγάλο. Και ξαφνιάστηκες. Και λίγο παρηγορήθηκες. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις ότι και οι άλλοι που τους ζηλεύεις, κατά βάθος και αυτοί πονούν. Και αυτοί πονούν. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς ένα σταυρό. Και οι πλούσιοι και οι φτωχοί και οι όμορφοι και οι άσχημοι και οι ψηλοί και οι γυναίκες και οι άντρες και τα παιδιά και άνθρωποι που εσύ τους θαυμάζεις. Και αυτοί που είναι υγιέστατοι έχουν άλλο σταυρό. Μπορεί να έχουν ένα ψυχικό πόνο, μια τεράστια ψυχική δοκιμασία, και ας έχουν την υγεία τους. Που εσύ, ας πούμε, δεν έχεις. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει σταυρό. Απλώς δεν έχουν όλοι το δικό σου. Και φυσικά ο καθένας όταν σηκώνει το δικό του, νιώθει ότι είναι ο μεγαλύτερος. Ότι σαν και εμένα δεν πονάει άλλος, ας πούμε. Ότι αυτό είναι το χειρότερο που περνώ. Μεγάλο πράγμα να περνά σταυρό. Μεγάλο το μυστήριο αυτό, που δεν ξέρω τι να πω. Που όταν έρθεις να μου κάνεις ένα παράπονο, ας πούμε, για αυτό το θέμα, δεν έχω να σου απαντήσω. Δεν μπορώ να αντιμιλήσω. Δεν μπορώ να σου κάνω τον έξυπνο. Είναι από τις λίγες στιγμές που νιώθω ότι η πιο σωστή απάντηση που έχω να σου πω είναι αυτό, ότι δεν ξέρω. Δεν έχω τίποτα να πω. Δεν ξέρω την απάντηση. Είμαι γεμάτος κι εγώ. Απορία. Έκπληξη. Θαυμασμό. Ερωτηματικό, θαυμαστικό, ό,τι θέλεις πες το μπροστά στο Θεό, και ενώνω και εγώ την δική μου απορία με τη δική σου και την κάνω προσευχή. Θυμάσαι, το ίδιο ερώτημα έκανε ο Μέγας Αντώνιος στο Θεό και του είπε μια φορά, Κύριε, πώς γίνεται και οι πλούσιοι περνούν καλά και φτάνουν στα γεράματα τα βαθιά και πεθαίνουν ανενόχλητοι,
από αρρώστιες και βάσανα και στεναχώριες και όλα τους πάνε καλά. Και βλέπεις τον φτωχό, τον ταπεινό, τον τίμιο, τον δίκαιο και όλο προβλήματα περνά και βασανίζεται πολύ. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται και ο άλλος είναι νέος και πεθαίνει πριν προλάβει να χαρεί και άλλος ζει μέσα στη χλειδί και την ειδονή και την ασωτεία και φτάνει 95 χρονών, 100 χρονών και ξεχνά να φύγει από τον κόσμο αυτό και πεθαίνει σε βαθιά γεράματα? Δεν είναι αδικία? Αυτοί οι σταυροί που αφήνεις, πώς τους αντέχεις? Πώς μας βλέπεις? Πώς δεν πονάς? Πώς δεν κλαις? Πώς δεν... τι κάνεις? Αυτό το ερώτημα ο Μέγας Αντώνιος, μια φορά που το είχε και αυτός, όπως όλοι οι άνθρωποι. Έτσι δεν είσαι μόνο εσύ που τα σκέφτεσαι. Τα σκέφτονται πάρα πολλοί άνθρωποι αυτά. Και περνούν πάρα πολλοί δοκιμασίες στη ζωή. Το έκανε προσευχή αυτό το ερώτημα. Δεν το έκανε βλαστήμια στο Θεό. Δεν το έκανε αγανάκτηση. Δεν το έκανε κακία. Το έκανε ηκεσία. Και του είπε: Κύριε, πες μου. Πες μου αν θες αυτό το μυστικό. Και το απάντησε ο Θεός: Αντώνη, κοίτα τα δικά σου και όχι τα δικά μου. Αυτά είναι τα μυστικά και τα μυστήρια τα δικά μου, τα οποία δεν μπορούν να χωρέσουν μέσα στο δικό σου νου. Δεν μπορείς να καταλάβεις όλα αυτά τα γιατί, τα πώς, τα μεγάλα ερωτηματικά που σε πνίγουν, γιατί σε ξεπερνούν, γιατί δεν σε αφορούν, γιατί δεν τα αντέχει η πλάτη σου. Εσύ αν σε ρωτήσει κανείς μια άσκηση να λύσεις, μετά από λίγα λεπτά θα την έχεις ξεχάσει πώς γίνεται. Αν σε ρωτήσει και είσαι μαθητής το μάθημα πριν λίγες μέρες που διδάχτηκες, δεν θα το θυμάσαι. Εσύ που έχεις τόσο μικρό μυαλό, φτωχικό, αδύναμο, πεπερασμένο, με όρια, ζητάς τώρα να καταλάβεις τα ασύλληπτα, να καταλάβεις τα μυστήρια, να καταλάβεις αυτά που δεν μπορείς να καταλάβεις. Δεν θα τα καταλάβεις. Δεν σε αφορούν. Αυτό που μόνο μπορείς να καταλάβεις, αν θέλεις, είναι ότι ο Θεός αγάπη εστί. Ο Θεός αγάπη εστί. Και πώς να το πεις αυτό, ότι ο Θεός αγάπη εστί, όταν είναι τόσο σκληρός στη δική σου τη ζωή? Γιατί είπες ότι ο Θεός είναι σκληρός στη ζωή σου. Πώς να τον πεις αυτό, τον σκληρό Θεό αγάπη? Ήρθε ένας καθηγητής στο σχολείο που είμαι και τις μέρες εκείνες που γίνονταν ο σεισμός στην Αϊτή και μετά στη Χιλή και σκοτώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, παιδάκια μικρά, καταπλακωμένα, καταβαραθρωμένα, λιωμένα, που μύρισε ο τόπος από τα πτώματα μέσα στο δρόμο, ήρθε και με βρήκε και μου το είπε ψιθυριστά στο γραφείο να μην τα ακούσουν άλλοι, μη και σκανδαλιστούν. Και μου λέει: Τι λέμε τώρα στα παιδιά που μας ρωτούν για το Θεό? Τι να τους πούμε? Τι να πούμε στα παιδιά για όλα αυτά τα ερωτήματα? Τι κάνει ο Θεός, μου λέει. Πώς είναι έτσι ο Θεός? Και του λέω: Γιατί ψιθυρίζεις? Μη μας ακούσουν. Μα αυτό, του λέω, είναι όλων το ερώτημα. Ακόμα και δικό μου. Και ας είμαι και παπάς. Εδώ μεγάλοι Άγιοι το ρώτησαν αυτό στο Θεό. Εδώ και αυτοί αισθάνθηκαν αυτή την τεράστια έκπληξη. Πώς ταιριάζει να βάλεις μαζί την αγάπη με τον πόνο, την ευσπλαχνία με το μαρτύριο, την καλοσύνη με το αίμα, τη γαλήνη του Θεού με το σεισμό που διαλύει τα πάντα? Πώς ταιριάζουν αυτά τα δύο? Πώς κολλούν? Πώς συνδυάζονται? Πώς τι γίνεται? Μου λέει: Θα σκανδαλιστούν τα παιδιά. Και πολλά μου είπαν: Τι κάνει ο Θεός? Και του λέω: Εσύ τι απαντάς? Συζητάω, λέει, μαζί τους, το φιλοσοφώ. Εσύ, μου λέει, τι λες? Τι να πω και εγώ, λέω, και εγώ διάφορα συζητάω, αλλά κατά βάση δεν απαντώ. Τους λέω: Δεν ξέρω. Τους λέω: Δεν ξέρω. Ας κάνουμε, παιδιά, προσευχή για όλα αυτά τα πράγματα. Και ας κάνουμε τον πόνο μας προσευχή και ας τον πούμε στο Θεό και ας περιμένουμε και λίγο να καταλάβουμε πολλά πράγματα αργότερα, μετά από λίγα χρόνια, μετά από λίγες δεκαετίες που θα περάσει ο καιρός και θα τα κοιτάμε πιο ψύχρεμα, τα δικά μας φυσικά ο καθένας, γιατί τον άλλον δεν τα ξέρουμε. Πάντως ξέρω ότι πολλά βάσανα που περνάμε, όταν περάσουν δεκαετίες συνήθως και κοιτάμε μακριά έτσι το παρελθόν και λέμε: Θυμάσαι τότε που νόμιζα ότι είναι το πιο φοβερό αυτό που περνώ, τελικά σε πολύ καλό μου βγήκε. Τελικά με ορίμασε αυτό, τελικά ωφελήθηκα, δυνάμωσα, αγίασε η ψυχή μου, καθάρισε. Φύγανε διάφορα βάρη που είχα επάνω μου, φύγανε διάφορες
αρρωστημένες καταστάσεις, προσκολήσεις, πάθη, αδυναμίες, και η ψυχή μου λαμπρύνθηκε μέσα από αυτόν τον πόνο, που τότε δεν τον καταλάβαινα και νόμιζα ότι δεν μπορώ, ας μην, να αντέξω, δεν υπάρχει περίπτωση, θα διαλυθώ. Και ήρθε η ώρα τελικά και το άντεξες, το θυμάσαι? Πόσες φορές έλεγε μια γυναίκα, εμένα ο άντρας μου αν φύγει, εγώ δεν θα μπορέσω να σταθώ στη ζωή όρθια, γιατί μαζί του είμαι. Και έφυγε ο άντρας της και περάσαν τα χρόνια και τώρα τον έχει φύγει ο άντρας της εδώ και πόσες, 3-4 δεκαετίες, και αυτή βλέπει τη ζωή πολύ διαφορετικά. Τότε της φάνηκε αυτό τεράστιος πόνος, και είναι, αλλά της φάνηκε το τέλος του κόσμου. Αλλά δεν ήταν το τέλος του κόσμου. Όταν το παιδί είναι μικρό και παίζει με ένα μπαλάκι και πας και το πάρεις, μπορεί να κλαίει όλη μέρα, γιατί για αυτό το παιδί, αυτό το μπαλάκι σημαίνει τα πάντα. Εσύ που είσαι μεγάλος όμως και ξέρεις ότι η ζωή δεν είναι μόνο αυτό το μπαλάκι, αλλά έχει και πολλά άλλα θέματα, πολύ πιο σοβαρά ζητήματα, καταλαβαίνεις ότι το κλάμα του είναι κλάμα ενός ανώριμου παιδιού. Δεν το παρεξηγείς, ούτε το βρίζεις το παιδί, ούτε το μαλώνεις που κλαίει, αλλά ξέρεις ότι θα το περάσει, γιατί κάτι άλλο θα ζήσει, πολύ πιο δυνατό, και θα κλάψει αργότερα για άλλα πράγματα που όντως είναι σοβαρά. Αυτά που θεωρούμε μεγάλα και τραγικά και συγκλονιστικά και αδύνατο να τα σηκώσουμε, δεν είναι έτσι. Ο νους μας τα φαντάζεται έτσι. Σε αυτή τη ζωή φαίνονται όλα τραγουδίες. Μετά από 100 χρόνια, από όσα μας απασχολούν, τίποτα δεν θα υπάρχει. Και αυτά που τώρα θεωρούμε αβάσταχτο πόνο και καημό και σταυρό, θα δούμε ότι θα είναι μετά μια ανάσταση. Θα είναι ένα φως, θα είναι μια αγαλίαση, θα είναι μια ανακούφιση. Θα νιώθει η ψυχή μας όπως νιώθεις όταν τελειώνεις το μπάνιο που κάνεις και πλένεσαι και ανακουφίζεσαι και ξελαφρώνεις και καθαρίζεις, και θα λες, πώς τώρα τα βλέπω όλα αλλιώς. Αν θες αυτά που λέω, μην τα κρατήσεις, μην τα τηρήσεις, μην τα σκεφτείς. Αν θες, βρες έναν άλλο τρόπο για να ζήσεις. Είναι ελεύθερη η πορεία της ζωής σου. Είναι δικές σου οι επιλογές πώς θα σκεφτείς. Μπορείς, ας πούμε, πάνω στο σταυρό εσύ να τεινάζεσαι, να φωνάζεις, να θες να φύγεις, να βρίζεις, να γίνεται ο σταυρός αιτία σύγκρουσης και πείσματος και επανάστασης. Δικαίωμά σου είναι. Αν όμως ο σταυρός γίνει αιτία ενότητας, να ενωθείς με τον ίδιο το σταυρό και με αυτόν που είναι πάνω στο σταυρό, να ενωθείς, τότε οι ποιότητες της ψυχής του Χριστού, οι ποιότητες του χαρακτήρα του, θα μεταδοθούν και σε σένα. Όσο αντιδράς, όσο θες να κατέβεις από το σταυρό, όσο νευριάζεις, δεν κερδίζεις τίποτα. Για σκέψου το Χριστό πάνω στο σταυρό. Ο Χριστός πάνω στο σταυρό έβγαλε όλη του την καλοσύνη, όλη του την αγάπη. Άνθησε, θα λέγαμε, η ψυχή του Χριστού και έβγαλε όλη της τη γλύκα, όλη την ωραιότητα. Έγινε ευρύχωρη η καρδιά του τόσο πολύ, ακόμα πιο πολύ, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, αν έχει διαβάθμιση η καρδιά του Χριστού, και αγάπησε τους πάντες και τα πάντα και ένωσε και συγχώρεσε και έβγαλε μια λαμπρότητα και ένα φως που άλλαξε όλη τη γη. Αυτό δεν θα γινόταν χωρίς το Σταυρό. Με το Σταυρό έγινε. Δεν έβγαλε πίκρα ο Χριστός στο Σταυρό, έβγαλε καλοσύνη. Διευρύνθηκε, πλάτινε, άνοιξε τα χέρια του, την αγκαλιά του και χώρεσε όλο τον κόσμο. Αυτό σε κάνει ο Σταυρός να γίνεις. Έτσι σε κάνει. Αν φυσικά, αν τον δεις σε ενότητα με τον Χριστό. Αν τον δεις σαν μια αντίθεση, δεν σε κάνει έτσι. Αν ο Σταυρός σου προκαλεί τα νεύρα και θυμώνεις και κλωτσάς και χτυπάς, μόνο τις πληγές σου μεγαλώνεις και τίποτα δεν ωφελείσαι. Αν όμως γίνει σημείο που σε ενώνει με το Χριστό, τότε θα σου χαρίσει ο Χριστός από αυτή την ενότητα που λέει «Μείνατε εν εμή, καγώ εν ημίν». Μείνετε ενωμένοι μαζί μου. Πού? Παντού. Και στο Σταυρό. Εκεί θα με γνωρίσετε. Εκεί θα δείτε πράγματα που αλλού δεν θα τα βλέπατε δικά μου. Εκεί η καλοσύνη μου θα γίνει καλοσύνη σας. Εκεί η αγάπη μου θα γίνει αγάπη σας. Εκεί θα μάθετε να συγχωράτε
γιατί θα σας το μεταδώσω αυτό που ένιωσα κι εγώ πάνω στο σταυρό. Αυτά είναι τα δύσκολα και ξέρω ότι εσύ τώρα που ακούς ζεις ένα πόνο που εγώ δεν τον ξέρω, γιατί εγώ ζω έναν άλλο πόνο, ο άλλος ζει έναν άλλο πόνο. Ξέρω όμως ότι δεν σε αδικεί ο Θεός. Κάτι καλό θα βγάλει. Κάτι καλό θα βγάλει από αυτό το σημείο. Γιατί όταν σταυρωθείς, όταν πονέσεις, όταν κλάψεις, αποκτά η ψυχή σου μια ωραιότητα πολύ διαφορετική από την ωραιότητα που έχεις άλλες φορές. Που είσαι πλυμμένος, καθαρός, που βάφεσαι, που αρωματίζεσαι, που χτενίζεσαι. Αυτή είναι η ωραιότητα αυτού του κόσμου. Αυτή είναι η επιφανειακή ομορφιά. Ο σταυρός σου χαρίζει μια άλλη ομορφιά. Σου δίνει ευκαιρία ο πόνος, αυτός που θα περάσεις και περνάς, να βγουν από μέσα σου πράγματα που αλλιώς δεν θα βγαίναν. Πώς, ας πούμε, θα μάθεις και θα βιώσεις την υπομονή που κρύβει η καρδιά σου, που είναι ένας πλούτος, που είναι μια ωριμότητα, που είναι μια σοφία. Πώς θα βγει αυτός ο πλούτος της ωριμότητας, ε? Πώς θα μάθεις, ας πούμε, να καταλαβαίνεις τους άλλους ανθρώπους, αν δεν περάσεις κάποιο πόνο κι εσύ στη ζωή? Όταν σου μιλήσει ένας πονεμένος, νιώθεις ότι σε καταλαβαίνει, όταν του πεις κι εσύ τον πόνο σου, γιατί ακούει αλλιώς, βλέπει αλλιώς. Τα μάτια που έχουν δακρύσει ξέρουν αλλιώς να σε κοιτούν, ξέρουν αλλιώς να ακούνε τα αυτιά που κάποτε άκουσαν το δικό τους κλάμα. Ενώ βλέπεις ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πέρασε τίποτα στη ζωή, που όλα του πάνε βολικά, που δεν έχει ακόμα ταρακουνηθεί, που δεν έχει κλάψει, σε ακούει αλλά επιφανειακά, δεν μπορεί να σε νιώσει, δεν μπορεί να... Να σου πω ένα παράδειγμα, μια γυναίκα, ας πούμε, χείρα, ή ένας γονιός που έχει το παιδί του κυδέψει. Όταν μετά από ένας πονεμένος και του μιλήσει, κοιτάς τα μάτια του και ξέρεις ότι κάτι νιώθεις ότι τα μάτια αυτά βγάζουν. Γιατί πριν μήνες, τότε που πέθανε το παιδί τους, αυτοί οι γονείς έκλαψαν πολύ, πόνεσαν πολύ, αναμετρήθηκαν μέσα τους πολύ, φιλοσόφησαν, έψαξαν, αναρωτήθηκαν, προβληματίστηκαν. Αυτό τους ορίμασε. Και μετά που τους μιλάς και εσύ, σε καταλαβαίνουν και σε νιώθουν. Ενώ ένας άνθρωπος που δεν πόνεσε, δεν μπορεί να σε καταλάβει. Σε ακούει επιφανειακά. Και θα μου πεις, είναι ανάγκη να περάσω όλο αυτό για να καταλαβαίνω τον άλλον? Πάλι δεν θα σου απαντήσω. Η ζωή πάντως αυτό δείχνει. Ότι αν δεν περάσεις τέτοια πράγματα, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος στη ζωή παρά ο πόνος και το δάκρυ και ο σταυρός και η θλίψη. Αυτός είναι ο δρόμος που βαδίζουν όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι. Βλέπεις, οι άλλοι παντρεύονται, έρχονται νιόπαντροι. Οι άλλοι τους ζηλεύουν που παντρεύτηκαν γιατί έχουν μείνει πίσω, περάσανε τα χρόνια. Και δεν μπορώ να σου πω, επειδή είναι προσωπική εξομολόγηση, ότι και αυτοί οι νιόπαντροι έχουν τα δικά τους βάσανα πλέον, τα καινούργια. Δεν έχουν αυτό που εσύ φοβάσαι, που εσύ περνάς, αλλά έχουν άλλα, τα δικά τους. Τα βάσανα των νιόπαντρων, τα βάσανα των γονέων. Εσύ δεν έχεις ένα παιδί και είναι αυτό ο σταυρός. Και αυτοί έχουν παιδί και γίνεται και αυτό ο σταυρός τους. Με μια μεγάλη δοκιμασία που θα περάσεις και το παιδί τους. Και κάτι μ' άρεσε πολύ, Βασίλη, και εσένα σε ευχαριστώ, δεν σε ξεχνώ, που είσαι και εσύ με το δικό σου το σταυρό κοντά μας, αλλά και με τη δική σου λύρα και μας δίνεις όμορφες μουσικές σου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη Χατζηνικολάου, που και σήμερα μας βοηθάς και δίνεις λουλουδένιες νότες στο άχαρο αυτό θέμα του σταυρού με το ακάνθινο στεφάνι, και μας βοηθάς να καταλάβουμε πιο, να πάρουμε πιο εύληπτα τα λόγια αυτά που ακούμε. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 41 18 602, και 41 18 640. Η εκπομπή αυτή αναμεταδίδεται, υπάρχει και στο διαδίκτυο, κάποια στιγμή θα τη βρείτε, κάποια στιγμή σε λίγο καιρό, ξέρετε να ψάχνετε. Και ήθελα να πω ότι έλεγε κάτι πολύ ωραίο ο πατήρ Σοφρόνιος του Έσεξ, ότι όταν πονάς, συνήθως κλείνεσαι στον εαυτό σου και νιώθεις ότι γίνεσαι άτομο μοναχικό, ότι ας πούμε τώρα είμαι μόνος και περνάω κάποια βάσανα και προβλήματα κλπ. Υπάρχει όμως και άλλος ένας δρόμος, εκτός από αυτό το κλειστό, μελαγχολικό, μοναχικό δρόμο. Μπορείς να σκεφτείς και κάτι άλλο, ότι την ίδια αυτή ώρα
εκατομμύρια άνθρωποι πάνω στον πλανήτη Γη, που δεν ξέρω τώρα εγώ που είναι αυτοί, μπορεί να είναι στο διπλανό μου διαμέρισμα, στον πάνω όροφο, στα απέναντι σπίτι, στη δίπλα γειτονιά, στην άλλη πόλη, στη δίπλα χώρα, στην άλλη ήπειρο, σε όλο τον κόσμο που μας γύρω, σε όλο τον πλανήτη Γη υπάρχουν άνθρωποι, εκατομμύρια άνθρωποι, που αυτό που εσύ τώρα περνάς σαν δοκιμασία, περνούν και αυτοί παρόμοια και μεγαλύτερη πολλές φορές δοκιμασία. Αυτό δεν είναι μια ψεύτικη παρηγοριά. Δεν είναι ψέμα, είναι αλήθεια. Τώρα που σου μιλώ, δεν είναι ψέμα ότι υπάρχουν αεροπλάνα στον αέρα που πετούν. Αν τα σκεφτείς λοιπόν, μπορεί να κάνεις μια προσευχή για αυτούς που πετούν. Δεν είναι μια ψυχολογική σύλληψη. Είναι μια πραγματικότητα ότι τώρα πετούν αεροπλάνα και κάπου πάνε. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να σκεφτείς και αυτό που σου είπα. Τώρα που εσύ κλαις, πολλοί άνθρωποι που δεν ακούν ότι δεν έχουν ακούσουν πειραϊκή εκκλησία, δεν ξέρουν καν πού να παρηγορηθούν, δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν, πού να μιλήσουν, ποιο τηλέφωνο να πάρουν, ποια προσευχή να κάνουν, δεν ξέρουν καν ποιος είναι ο Θεός, αν υπάρχει Θεός, πώς τον λένε, ποια πόρτα να χτυπήσουν, και κάθονται και κλαίνε και υποφέρουν, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αυτό αν το σκεφτείς, παρηγοριέσαι πάρα πολύ και αυτομάτως η καρδιά σου γίνεται πλατιά και βρύχωρη και βγαίνει από το ατομικό μοναχικό σου σταυρό που λες, σηκώνω ένα σταυρό, είμαι μόνος μου, βασανίζομαι και κλείνομαι στον εαυτό μου και γίνεσαι αυτομάτως φίλος αυτών των εκατομμυρίων ανθρώπων, των αγνώστων, αλλά πολύ γνωστών μες στην καρδιά σου. Αν η καρδιά σου γίνει μαλακιά και στουρκική και τρυφερή και ευαίσθητη, σαν το λουλούδι, τότε θα καταλάβεις και όλον αυτόν τον πόνο των ανθρώπων και θα παρηγορηθείς. Και μπορεί να βρεις και λίγη δύναμη και να κάνεις αντί για παράπονα και γκρίνια προσευχή για αυτούς τους άγνωστους που πονούν σαν και σένα, που πονούν πιο πολύ από σένα. Αυτό το διάβασα στον πατέρα Σοφρόνιο και λέει ότι η καρδιά απλώνει του ανθρώπου, γίνεται βρύχωρη και νιώθει ότι έτσι νιώθουν και αυτοί. Και τώρα εγώ καταλαβαίνω που πονώ, τι νιώθουν, δηλαδή με παίρνει ο Θεός και με ξεναγεί. Μου κάνει μια ξενάγηση στον πόνο του σύμπαντος, στο παγκόσμιο πόνο των ανθρώπων. Και αυτό είναι μια τιμή, να με φέρνει σε επαφή με κοινά βιώματα όλης της ανθρωπότητος και να με κάνει ένα «ον» εμένα, τον μοναχικό που μένω στο δικό μου το σπιτάκι, το μικρό κλεισμένος, να με κάνει εμένα ένα πλάσμα συμπαντικό που μπορώ να αγκαλιάσω όλα τα σύμπαντα και τον πόνο όλου του σύμπαντος, όλων των ανθρώπων, γιατί κοινός είναι ο πόνος, κοινή είναι η θλίψη. Εσένα μπορεί να λέγεται πένθος, στον άλλο μπορεί να λέγεται διαζύγιο, στον άλλο μπορεί να λέγεται ασθένεια, στον άλλο να λέγεται ψυχολογικό πρόβλημα, στον άλλον μοναξιά, αλλά πόνος είναι. Παίρνει διάφορες μορφές. Και αυτό μας πλουτίζει πάρα πολύ. Και αυτό μας κάνει πολύ πραγματικά πλούσιους, ευαίσθητους, σπουδαίους. Οπότε αν το πάρεις έτσι, ο πόνος μπορεί να μην σε κλείσει στο άτομό σου και στο καβούκι σου, αλλά σε κάνει να ταξιδεύεις, να προσεύχεσαι, να μπαίνεις και εσύ λέει σε αυτή την ροή της προσευχής, της γεθισημανίου προσευχής που έκανε ο Κύριος στο όρος των ελαιών, σε αυτή την προσευχή του πόνου του μεγάλου, που εκείνη τη στιγμή ο Κύριος αγκάλιασε στην καρδιά του, λέει, τον πόνο όλης της γης, από τον Αδάμ μέχρι τον άνθρωπο που θα ζήσει όταν τελειώσει αυτός ο κόσμος, και μπαίνεις και εσύ μέσα σε αυτό το κοσμικό ρεύμα της προσευχής του Κυρίου και αγκαλιάζεις και εσύ όλη τη γη και ζεις αυτό που λέει «κλαίν με τα κλαιόντων», μπορείς να κλάψεις με αυτούς που κλαίνε, καταλαβαίνεις τον πόνο των άλλων και μετά λες μπροστά στα άλλα, τι είναι τα δικά μου, δεν είναι τόσο φοβερά και τόσο τραγικά, πονώ κι εγώ, αλλά οι άλλοι ξέρεις τι περνούν. Ξέρεις τι μεγάλα που περνούν οι άλλοι. Όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο να πεις ότι οι άλλοι περνούν περισσότερα από τα δικά μου, θα πει ότι έχεις προχωρήσει. Θα πει ότι ορίμασες. Θα πει ότι δυνάμωσες. Ότι πέτυχε.
ο πόνος να σου δώσει το μάθημά σου, να σε διδάξει την αγάπη, να σε διδάξει το μεγαλείο της ψυχής σου, να σε διδάξει τη συγχωρητικότητα προς όλους, να σε διδάξει την προσευχή, να σε διδάξει την ευγνωμοσύνη, τη δοξολογία, αν μπορείς μέσα από αυτό τον πόνο και τον σταυρό να δοξολογήσεις, να ευχαριστήσεις και να βγεις δυνατός και να πεις έτσι θα ζήσω, έτσι θα ζήσω. Δεν υπάρχει στιγμή που θα σταματήσουν όλα αυτά. Υπάρχει απλώς αλλαγή. Φεύγει το ένα κύμα, έρχεται το άλλο κύμα. Αφού ζούμε μέσα στη θάλασσα, τι περιμένουμε, να μην έχει κύματα? Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια. Αυτά τα πράγματα ξέρω ότι όταν στα λέω, τα σκέφτεσαι. Ξέρω ότι όταν στα λέω, μερικές φορές συγκινείσαι και κλαις. Και ξέρω ότι μπορεί να αναρωτιέσαι και να λες, εντάξει, τα λόγια έτσι είναι, αλλά στην πράξη τι κάνουμε? Στην πράξη κάνε ό,τι σου βγαίνει. Άλλοτε θα κλονιστείς, άλλοτε θα χάσεις λίγο την πίστη σου. Εντάξει, ο Θεός αγαπάει. Και όταν χάνεις την πίστη σου, σ' αγαπάει ο Θεός. Μου λέει, να σε έχασα την πίστη μου από το σταυρό που σήκωνα. Α, του λέω, εντάξει. Τι εντάξει, μου λέει. Τι να κάνουμε, του λέω τώρα, δεν ξαναβρεις. Μα δεν πιστεύω, δεν πειράζει, του λέω, θες να μιλάμε? Μα λέει, εσύ είσαι... Αν σου πω, του λέω, δηλαδή, ότι και εγώ μπορεί να περάσω ή πέρασα ή περνώ στιγμές τέτοιες, θα νιώσεις καλύτερα? Βέβαια, λέει, θα νιώσω καλύτερα. Ωραία, θα μου μιλάς, του λέω, σαν να είμαι ένας απλός φίλος. Και αν δεν με πιστεύεις ως άνθρωπο του Θεού και ιερέα και τα μυστήρια, και αν δεν πιστεύεις και κλονίστηκες από όλα αυτά, δεν πειράζει, του λέω, να άρχισε να μιλάμε σαν να είμαστε δύο φίλοι. Απλώς φίλοι. Λέει, ευχαριστώ που δεν με αποπέρνεις και δεν με μαλώνεις. Μα πώς να σε μαλώσω, αφού ξέρω ότι βασανίζεσαι και υποφέρεις? Δεν σου ζητάει κανείς να καταπιέσεις τον εαυτό σου, να νιώσεις οπωσδήποτε κάτι αν δεν σου βγαίνει. Εντάξει. Θα περάσει και αυτό. Θα περάσει και το άλλο. Και θα περάσει και η ζωή. Και μετά θα έρθει κάτι άλλο που θα είναι αιώνια ανάπαυση και χαρά και αγαλίαση. Πόσοι πόνεσαν και τώρα πού έχουν πάει όλοι αυτοί? Δεν ζούνε, φύγανε. Ούτε κλαίνε τώρα ξανά, ούτε φωνάζουν, ούτε σφαδάζουν από εγχειρήσεις και από νοσοκομεία και από τρεχάματα και από πόνο. Έδειχνε μια φορά στην τηλεόραση κάποιον που του κάνανε μια εγχείρηση και δεν το είχαν κάνει ολική νάρκωση και πονούσε κάποια στιγμή και φώναζε, και την ώρα που συμβαίνουν τα θεώρησε ότι είναι πάρα πολύ τραγικά. Και είναι τραγικά, αλλά μετά έρχεται και μια ανάσταση, βρε παιδιά. Κάποια στιγμή θα έρθει και αυτή η ανάσταση. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Η ζωή έχει πόνο, αλλά έχει και χαρά, έχει και φως, έχει και ελπίδα, και δεν θα μας πιάσει η κατάθλιψη σε σημείο να διαλυθούμε. Έτσι, όλα αυτά τα περνάμε για να ταπεινωθούμε. Όλα αυτά τα περνάμε για να αγαπηθούμε, για να νιώσουμε, όπως είπα, την ενότητα μεταξύ μας. Ενότητα. Και είναι μεγάλο πράγμα στον πόνο σου να έχεις κάποιον άνθρωπο να μιλάς. Και είναι μεγάλο πράγμα στον πόνο σου να πιάσεις το Θεό για να μιλάς. Γιατί μου είπες ότι αυτός ακριβώς είναι ο πόνος σου, εσένα, ότι δεν έχεις άνθρωπο. Να κάνεις μια παρέα, να πεις δύο λόγια. Να μοιραστείς τον πόνο σου. Εσένα ο Θεός σου δίνει ένα άλλο πολύ σπουδαίο μάθημα. Σου λέει, παιδί μου, κι αν όλοι σε εγκαταλείψουν, εγώ θέλω να σου δείξω την τεράστια δύναμη που έχω βάλει μέσα σου. Σου έχω βάλει μια μεγάλη δύναμη μέσα σου. Ξέρεις ποια είναι αυτή? Η δύναμη να στέκεσαι όρθιος, ακόμα και χωρίς βοήθεια από ανθρώπους. Θα σου το αποδείξω. Και ξαφνικά χάνεις όλους τους φίλους, τους γνωστούς, τους κολλητούς που σε στηρίζανε, και μένεις μόνος και τρελαίνεσαι. Και λέει ο Χριστός, μη φοβάσαι, θα δεις τώρα τι δύναμη θα ανθίσει μέσα σου. Και αυτό το κάνω. Για να δεις ότι μπορείς. Και ξαφνικά βλέπεις ότι δεν είχες ανάγκη τους άλλους. Ότι μπορούσες να στηριχτείς τον Χριστό και να βαδίσεις. Σαν τον παράλυτο που του είπε, σήκω. Μα πώς να σηκώ, θα αφού είμαι παράλυτος? Σήκω και περπάτα, στο λέω εγώ. Μα οι άλλοι με κρατούσαν σηκωτό. Άσε και τους άλλους, βρε. Άσε και τους άλλους. Οι άλλοι θα σου δώσουν δύναμη και αξία. Σου δίνω εγώ αξία. Σου δίνω εγώ δύναμη. Σου δίνω εγώ ζωτικούς χυμούς. Σου δίνω εγώ φως. Για να σου αποδείξω την ομορφιά που έχω βάλει στην ψυχή σου. Είναι μυστήρια πράγματα αυτά. Το μυστήριο του Σταυρού.
Μυστήρια πράγματα όλα αυτά. Κάνε το σταυρό σου. Καλά έκανες και τον έκανες και έτσι. Και σωματικά δηλαδή να κάνεις το σταυρό σου. Να παρακαλάς το Θεό σου. Και να τον παρακαλάς να σου λέει από αυτό το γιατί που πάει να βγει από την ψυχή σου, να σου λέει, μπορεί να σου πει και κάτι. Γιατί Κύριε, δεν απαιτώ έτσι με εγωισμό να μάθω, αλλά πες μου γιατί. Αν θες πες μου. Θέλω να σε ακούσω. Και αρχίζει και σου λέει, παιδί μου, ξέρεις, γιατί. Διότι η αγάπη μου εσένα θέλει να σε διδάξει αυτό. Διότι έτσι αυτό να σου πει ένα διότι. Γιατί Κύριε, διότι. Θέλουμε να ξέρουμε. Άρα να ξέρεις ότι τα περισσότερα γιατί δεν θα απαντηθούν σε αυτή τη ζωή. Υπάρχουν τόσα ερωτηματικά σε αυτά τα μυστήρια που η ψυχή μας θα φύγει με αρκετά κενά, ας πούμε. Γιατί μικρά παιδάκια, ας πούμε, να πας στο νοσοκομείο και να είναι μικρά παιδάκια μέσα άρρωστα. Γιατί λες εσύ. Γιατί οι γονείς αυτοί έτσι. Γιατί οι άλλοι δεν έχουν παιδιά. Γιατί τόσοι σταυροί. Γιατί δεν είμαστε στον παράδεισο, είμαστε σε αυτή τη γη. Είμαστε σε αυτή τη γη που υπάρχει οδύνη. Γεννάει η γυναίκα και έχει οδύνη. Έρχεται ο χειμώνας που ετοιμάζεται η καρποφορία και τα δέντρα μαζεύουν για να ανθίσουν και μαζεύουν όλα τα ωραία να μας δώσουν και παγώνει το σύμπαν. Πόνος όταν μεγαλώνει κανείς, πόνος όταν βγάζει κανείς τα δόντια του, το παιδάκι, το κορμί όταν μεγαλώνει στην εφηβεία και αυτό πονά, και όταν φτάσει στα γεράματα πάλι πονά. Μου έλεγε μια γυναίκα, πονούν όλες οι αρθρώσεις μου, όλες οι κλειδώσεις μου, πονά ολόκληρη. Περνούν τα χρόνια και πονάς. Και όταν ήσουν νέος πονούσες για άλλα. Τώρα πονάς για άλλα. Γι' αυτό λέμε, όταν φύγουμε λέμε, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Δεν υπάρχει σταυρός εκεί. Δεν υπάρχει πόνος. Σε αυτή τη ζωή υπάρχουν αυτά. Τι να κάνουμε. Αγκάλιασε τον πόνο σου. Φύλα το σταυρό σου. Κράτα τον κορώνα και καμάρι σου και κόσμημά σου και ομορφιά σου και ζήτα σου, ξαναλέω, από τον Χριστό να σου δείχνει το μυστικό του. Γιατί γίνονται όλα αυτά. Και όταν δεν μπορείς και θα λυγίζεις. Άνθρωπος είσαι, θα γονατίσεις κι εσύ. Ο Κύριος πήγαινε στο Γολγοθά και γονάτισε κάποια στιγμή και εσύ θα γονατίσεις. Εντάξει, ξανασήκω. Και αν είπες και κάτι βαρύ, θα εξομολογηθείς και θα πεις, Κύριε, εκεί πάνω στα νεύρα μου τα έβαλα μαζί σου και νευρίασα και ξέχασα τις υποσχέσεις σου και την αγάπη σου. Ο Σταυρός, ναι. Και μια φορά έδινα λουλούδια στο Σταυρό στην εκκλησία και οι τελευταίοι δεν είχαν πολλά να πάρουν και τελειώνανε τα λουλούδια και είχαν μείνει λίγα, πολύ μικρά κομματάκια, τα διοντρολίβανο πολύ λίγο. Έτσι λέω, σε εσάς δίνω λίγο. Και όσο λίγο σας δίνω, λέω, τόσο λίγοι να είναι και οι σταυροί σας. Και μου λέει ένας, εντάξει, τα λόγια είναι ωραία και οι ευχές είναι ωραίες και εύκολες, αλλά αυτές οι ευχές δεν πιάνουν πολύ. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα περάσει λίγα στη ζωή αυτή. Μπα. Δεν υπάρχει. Και πιο πλούσιοι, η καρδιά τους το ξέρει τι τραβάνε. Έχουν και αυτοί τα βάσανά τους, μην νομίζεις. Έχουν και αυτοί τα οικογενειακά τους, τους καημούς, τους αναστεναγμούς, τα όνειρα, τα ανεκπλήρωτα, τις καταπιέσεις που ζούνε, το άγχος και αυτοί που έχουν. Όλοι κάτι έχουμε. Λοιπόν, να νιώθουμε ενωμένοι, να νιώθουμε ενωμένοι με το Χριστό μέσα από τον πόνο, ενωμένοι μεταξύ μας με τον πόνο, να έχουμε κατανόηση στους άλλους, να κατανοούμε. Δηλαδή, εγώ αν πέρασα, ας πούμε, το σταυρό το δικό μου στη ζωή μου, να κατανοώ τον άλλον. Και αυτό είναι καλό, ας πούμε, να έχουμε και σταυρωμένους διδασκάλους, καθηγητές, ιερείς. Γιατί άμα είσαι εσύ γονείς, γιατί αν είμαστε εμείς σταυρωμένοι και πονεμένοι, θα καταλαβαίνουμε και τους άλλους καλύτερα. Ένας που πέρασε, ας πούμε, μια δύσκολη εφηβεία, μετά δεν κάνει στο παιδί του συνέχεια κήρυγμα και διδασκαλία, γιατί ξέρει τι θα πει αυτό. Είναι δύσκολο. Συμπαραστέκεται. Κατανοεί. Μεγάλη λέξη αυτή. Κατανόηση.
σε καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Γιατί πέρασα. Συμπονώ. Πολύ φοβερή λέξη. Χωρίς σταυρό δεν μπορώ να το νιώσω αυτό. Συμπόνια. Συμπόνια, ευσπλαχνία. Σπλάχνα εκτιρμών. Να νιώθεις συμπάθεια για τους άλλους. Να μπαίνεις στη θέση τους. Να μην είσαι άπονος. Και έτσι θα περάσει η ζωή. Και ο ένας να στηρίζει τον άλλο. Ο ένας να στηρίζει τον άλλο. Και χέρι-χέρι θα προχωρήσουμε. Και αν τα χέρια που κρατάμε μας εγκαταλείψουν, και αν τα χέρια που κρατάμε μας δώσουν ένα αγκάθι να κρατήσουμε αντί για το χέρι τους και μας πληγώσουν, θα αγγίζουμε το χέρι του Χριστού. Το ένα χέρι να είναι ελεύθερο, να πιάνει το Χριστό. Το χέρι που ποτέ δεν προδίδει. Το χέρι που ποτέ δεν θα μας εγκαταλείψει. Όλα τα άλλα θα τα περιμένουμε στη ζωή αυτή. Θα περάσουμε πολλά. Ο καθένας θα σηκώσει τα δικά του. Λοιπόν, Βασίλη, το κατάλαβες για άλλη μια φορά και εσύ ότι πιο ωραία από όλα είναι η μουσική. Γιατί τα λόγια καμιά φορά κουράζουν, τα λόγια καμιά φορά φαίνεται ότι βγαίνουν από έτσι μια συνήθεια, λέμε πράγματα γνωστά, λέμε πράγματα βαρετά. Έτσι είναι. Έτσι είναι και αυτό ένας πόνος, να ακούς πράγματα που, εντάξει, ο καθένας λέει τώρα τα δικά του. Έλα, λέει, στη δική μου θέση. Δεν μπορώ να μπω στη θέση σου. Όπως και εσύ δεν μπορεί να μπει στη θέση μου. Είναι δικό σου ο σταυρός. Δική σου η τιμή, δική σου η ομορφιά αυτή που θα αναλάβεις. Εύχομαι ο Χριστός να σου δίνει κουράγιο, να σου δίνει δύναμη, να σε απαλλάσσει όσο γίνεται από αυτά που περνάς και να ομορφαίνει την καρδιά σου για να αφήνεις μια ευωδία με το πέρασμά σου. Το πέρασμά σου να είναι όπως είναι το πέρασμα του βασιλικού του σταυρού, που όταν μπεις στην εκκλησία, όποτε γιορτάσει ο σταυρός και μια τέτοια επέτειο, λες, α, μύρισε ο βασιλικός του σταυρού, έγινε ύψωση εδώ, έγινε προσκύνηση. Έτσι να είσαι και εσύ, πρόσωπο ιερό, πρόσωπο ψαγμένο, βασανισμένο, πονεμένο, αλλά και αναστημένο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.